Λοιπόν, ο κύριος Μπακογιάννης, ο δήμαρχος της Αθήνας, θέλει να μας βγάλει από το εμπρός. Μάλλον του είναι ή άγνωστο ή αδιάφορο ότι τα τελευταία 11 χρόνια παράγεται με έναν αυτοδιαχειριζόμενο τρόπο πολιτισμός, τον οποίο εκείνος δεν αναγνωρίζει ενδεχομένως σαν πολιτισμό. Την ιστορικότητα του κτηρίου, η οποία έχει διαφυλαχθεί στο έπακρο ως θέατρο, δεν την έχει υπόψη του, γιατί τη θεωρεί μίσθωμα. Αυτό τον ενδιαφέρει, ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι επικερδές αν το πάρει ο Δήμος και το παραχωρήσει, ας πούμε, σε ιδιώτες για να το εκμεταλλεύονται. Αγνοεί το γεγονός ότι μας μίλησε, μας αναφέρεται απαξιωτικά, λέγοντας ότι είμαστε κάποιες αυτοαποκαλούμενες καλλιτεχνικές ομάδες. Ενώ αν κοιτάξετε την ιστορία των τελευταίων 11 χρόνων, εκεί μέσα έχουν παραχθεί πάνω από 600 παραστάσεις και πάνω από 500 συναυλίες. Έχουν γίνει άπειρες συζητήσεις, έχουν έρθει άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, έχουν έρθει μεγάλοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες, που ακόμα και στο κατεστημένο στερέωμα, ας πούμε, του θεάτρου ή της μουσικής υπάρχουν. Οπότε με αυτό το χαρακτηρισμό, ο κ. Μπακογιάννης προσβάλλει όλους εμάς, όλα τα μικρά παιδιά, όλους τους γονείς, όλους τους καλλιτέχνες, τους μουσικούς, τους χορευτές, τους τραγουδιστές που έχουν πατήσει το πόδι τους και έχουν κάνει πάνω στη σκηνή του εμπρός ένα καλλιτεχνικό προϊόν και συνεχίζουν να το κάνουν. Μαζεύουμε υπογραφές και είναι συντριπτική η πλειοψηφία που έχουμε ως υποστήριξη και νομίζω το ποιος έχει το δίκιο, το ποιος έχει το δίκιο επάνω σε αυτό το χώρο είναι προφανές. Σε όλη την Ευρώπη ξανακοιτάζουν πώς μπορούν να ακολουθήσουν ενδεχομένως το παράδειγμα του εμπρός. Η Volksbühne του Βερολίνου, όταν ήταν υποκατάληψη το 2017, αναφερόταν διαρκώς στο εμπρός. Το πράσινο σαλόνι που λειτουργήσε για 2-3 χρόνια με συλλογική καλλιτεχνική διεύθυνση είχε σαν παράδειγμα την εμπειρία και το παράδειγμα του εμπρός.